Σόλγα μου, Ξημερώματα 2 Σεπτεμβρίου, αποχώρησε υποτίθεται συντεταγμένα και συμφωνημένα η Τρόικα από την Ελλάδα. Και τότε μα είχαν πει ότι αποχώρησε για να επιστρέψει σε 10 μέρε, γιατί μένουν μέχρι κάτι τεχνικέ λεπτομέρειε να... Να, να, να ρυθμιστούν και να γίνει αξιολόγηση και να πάρουμε τα λεφτά. Σήμερα έχουμε 10 Οκτωβρίου, σχεδόν 1,5 μήνα μετά που συζητούμε με αυτήν την Τρόικα που παίρνουμε προς τα μέτρα, τα υπολόγιση 6 δις μέχρι το 14 ο Γιώργος, εγώ έβαλα και ένα 4 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, μιλάμε δι, για κάπου 10 δις έκακτα μέτρα, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει αυτή η Τρόικα και να μπορέσει να κάνει μια έκθεση αξιολόγηση και θα δούμε αν θα πάρουμε την έκτη γιατί ακόμα ούτε αυτό είναι σίγουρο. Αυτό αφορά την Τρόικα. Στο ίδιο αυτό διάστημα, ενώ λέγαμε ότι εξασφαλίζουμε και επιβεβαιώνουμε την απόφαση 21η Ιουλίου, αντιλαμβανόμαστε τώρα με τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή ότι δεν υπάρχει καμία από τι 21 Απριλίου, η οποία ξαναρχίζει από την αρχή. Και θα δούμε τι παραπάνω θα γίνει. Θυμάμαι τότε που είχε πει ο κύριο Βενιζέλο, ήταν είναι δύο κολλασμένοι μήνε ο, ο, ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο. Για τον Σεπτέμβριο μα έπεισε, ήταν ήδη κολλασμένο, ήταν κόλαση κανονική. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί καλύτερο ο Οκτώβριο. Εγώ ξέρω όμω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλείται να πορευθεί και ω κοινωνία αλλά και ω χώρα σε ένα εντελώ διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο από αυτό που ξέραμε στι αρχέ του μηνό Σεπτεμβρίου. Γιάννη, νομίζω έχεις, είπες ε, κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό. Σήμερα δεν είναι άλλη μια μέρα σε αυτή την περιπέτεια τα, με, τα, με, τα, με τις πολλές πράξεις, την τραγωδία με τις πολλές πράξεις που ζούμε εδώ και 18 μήνες. Είναι μια εντελώς νέα εποχή. Είμαστε σε μια εντελώς καινούργια φάση. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι επειδή στην Ευρώπη επισπεύδεται αλλά με τρομερά ραγδαίο ρυθμό η διαδικασία τη ελεγχόμενη τη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου, του βαθιού κουρέματο του ελληνικού χρέου. Αντίστοιχα, επισκευ... επισπεύδεται και η διαδικασία τη εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τον αυτοχύνουμε. Αυτή, αυτό το, να αυτοχύνουμε που ήταν από την αρχή το πρόγραμμα, ε, δεν, θα είναι πια, δεν, είναι πια, μια διαδικασία που θα πα, απλωθεί στον χρόνο. Θα γίνει απότομα, βία και μέσα σε πολύ λίγο συμπυκνωμένο χρόνο. Αυτό, κατά την γνώμη μου, είναι το νόημα των μέτρων που σήμερα συμφωνούνται η διαδικασία εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα, δηλαδή να αυτοκίνουν οι Έλληνες, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, ακριβώς επειδή γίνεται και πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου. Πάντω, Παύλο, να πω κάτι εδώ. Ναι. Το ότι θα φτωχαίναμε, το ξέραμε από πέρσι ναι. που ήρθε εδώ η Τρόικα. Αυτά είναι α, βέβαια. Α, 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 αυτό ήταν το, και το πρόβλημα. Και εμεί εδώ φωνάζαμε και λέγαμε απλώ, παιδιά, εντάξει, να φτωχύνουμε με την προσαρμογή τη δημοσιονομική. Δεν αρκεί. Mm. Γιατί το φτώχημα, το, 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 η φτώχεια του Έλληνα δεν λύνει το βασικό πρόβλημα που είναι το χρέο. Για πρώτη φορά λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ και ενάμιση χρόνο η Ευρώπη, ο Σαρκοζή, η Μέρκερ, ο Σόιμπλε να ασχολούνται όχι με τον γλετζέ Έλληνα που πετάει τα, τα λεφτά και τα τρώει τσάμπα το καλοκαίρι πίνοντα Σούζα, αλλά με το πραγματικό πρόβλημα τη Ευρώπη που είναι το χρέο. Ναι, Αυτό είναι το, το καλό. Και, και το βασικό είναι και ότι μία. το λογαριασμό πάλι θα το πληρώσει ο Έλληνα που δεν είναι Εγκλετζέ και δεν τα πετάει. Όχι. Και αυτή η κουβέντα και ότι θα, Έλληνας, θα γυρίσουμε. Τώρα πια δεν θα το πληρώσει μόνο ο Έλληνα. Και, και ο Έλληνα. Και οι τράπεζα Θα πληρώσουν, και, και, Έτσι, θα πληρώσουν και τα κράτη. Μια επιτάχυνση τη διαδικασία να φτωχύνει. Όσο για την κουβέντα ότι θα γυρίσουμε στα εισοδήματα του 2004, είναι μια κουβέντα που ακούγεται ανώδυνη, αλλά δεν γίνεται να γυρίσουμε στα εισοδήματα του 2004 θα γυρίσουμε στο 2004 στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, Φερρυπίν, αλλά με 500.000 ανέργου περισσότερου από αυτού που είχαμε το 2004 <Το> και με μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να ζουν κάτω από το επίπεδο τη στόχια, κάτω από τη γραμμή τη στόχια, yeah. που δεν ζούσαν το 2004. Yeah. Και, αυτό και είναι, είναι, και κάτι είναι το οποίο η, τρίτη παράμετρος, η τρίτη παράμετρο που μπαίνει στη δηλαδή, δηλαδή, συζήτηση. Δεν για μπορεί την μπορεί να ώρα. να γυρίσουν. Χτυπάστε, ο άνθρωπο δεν είναι διακόπτη, δεν είναι φω. Γυρίζει το διακόπτη και το κλείνω. Ο άνθρωπο από το 4 έω τώρα έχει πάρει δάνεια, έχει παιδιά που έχουν μεγαλώσει Ας να σπουδάσουν ναι, έχει αναλάβει υποχρεώσει. Δεν μπορεί να του πει: Ακούγεται πολύ εύκολο, παιδιά, να γυρίσουμε στο 2004. Εντάξει, δεν πεθαίναμε το 2004 σαν άνθρωποι όλοι. Αλλά αυτό το εύκολο που ακούγεται δεν ισχύει. Ο καθένας, γιατί ο άνθρωπο δεν είναι διακόπτη. Ο καθένα έκανε τα, τα κουμα, έκανε του, το έκανε τα κουμάκια του και γιατί όχι, έκανε και τα όνειρά του σε τελευταία Α, ανάλυση. Λοιπόν, τώρα θα πάμε πίσω στο 2004. Πολύ σωστά λε: Δεν είναι καθόλου απλό γι' αυτό και μπαίνει πολύ δειλά στη συζήτηση και μια άλλη παράμετρο που λέει ανάπτυξη, δηλαδή κάτι να γίνει και προ αυτή την κατεύθυνση, γιατί αλλιώ δεν βγαίνει ο λογαριασμό, δεν βγαίνει με τίποτα.